Καλουτζέκης. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, την προηγούμενη εβδομάδα με την ψήφιση του νομοσχεδίου για την ίδρυση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, με το οποίο η κυβέρνηση, σύμφωνα βέβαια και με τα όσα αναφέρει το μνημόνιο, διασφαλίζει την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζικών ομίλων με 10 δισεκατομμύρια που προσθέθηκαν στα 28 δισεκατομμύρια που δόθηκαν με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου από τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και σήμερα με του ΠΑΣΟ, ανοίγοντας παράλληλα βέβαια το δρόμο για εξαγορές συγχωνεύσεις, ώστε να δημιουργηθούν βιώσιμες τραπεζικά ιδρύματα που να αντέχουν στον ανταγωνισμό δίθεν προς όφελος των καταθετών, ξεκάθαρα όμως, όπως αποδεικνύει η ίδια η ζωή, προς όφελος στην κερδοφορία των μεγάλων τραπεζικών ομίλων των μεγάλων μετόχων και σε βάρος του εργαζόμενου λαού. Σήμερα λοιπόν, με το παρόν σχέδιο νόμου, γίνεται παρέμβαση για τις ασφαλιστικές ιδιωτικές εταιρείες, όπως αναφέρει άλλωστε και η αιτιολογική έκθεση, για να αντιμετωπιστούν οι δύσκολες εξελίξεις που σημειώνονται στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα, που προκύπτουν από την διεθνοποίηση των αγορών, την αύξηση του ανταγωνισμού που οδηγεί επιχειρήσεις του τραπεζικού και ασφαλιστικού κλάδου σε συνεργασίες και μετοχικές διασυνδέσεις. Γι' αυτό προωθείται η ενιαία λοιπόν εποπτεία από την Τράπεζα της Ελλάδας, ώστε να αντιμετωπιστεί καλύτερα ο συστημικός κίνδυνος. Εκεί άλλωστε αποσκοπεί και η σύσταση του Συμβουλίου Συστημικής Ευστάθειας, ελπίζοντας έτσι η κυβέρνηση αλλά και άλλα αστικά κόμματα, όπως και συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι μπορεί να βγει αλόβητη η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οικονομία της χώρας. Και βέβαια βγαίνει προς όφελος των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων των δυνάμεων του κεφαλαίου, αλλά όμως όλες τις αντιλαϊκές, βάρβαρες, σκληρές μεταρρυθμίσεις πέφτουν στις πλάτες του ελληνικού λαού. Δηλαδή όλο το ενδιαφέρον διαχρονικά των κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν και είναι η διασφάλιση των συμφερόντων, η διασφάλιση της κερδοφορίας των ασφαλιστικών εταιριών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας ζωής. Είναι αποτέλεσμα για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής, που θεωρεί τη ζωή εμπόρευμα, κατ' επέκταση την υγεία, τον πολιτισμό, τη σύνταξη κτλ. Που πρέπει βέβαια αυτό το εμπόρευμα, δηλαδή η ίδια η ζωή, να μπει στη λογική της αγοράς του κέρδους. Από την άποψη αυτή, για μας δεν είναι ζήτημα η εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης που πρέπει να ενδιαφέρει τον εργαζόμενο λαό. Το ζήτημα για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι γιατί να υπάρχει ιδιωτική ασφάλιση. Ξεκινάμε από αυτό το κομβικό σημείο για να δείξουμε την πλήρη αντίθεσή μας στην διαχρονική πολιτική των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, αλλά και γενικότερα της εξελίξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δημιούργησε ένα ευνοϊκό έδαφος ανάπτυξης της ιδιωτικής ασφάλειας, αυτής δηλαδή της παρασιτικής επιχειρηματικότητας στον κλάδο ζωής. Δηλαδή να υπάρχουν επιχειρήσεις που κερδίζουν σε βάρος της ζωής, της υγείας και των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων του λαού. Βέβαια, κυρίες και κύριοι βουλευτές, οι αρνητικές παρεμβάσεις διαχρονικά των κυβερνήσεων στα δικαιώματα αυτά, δηλαδή σε βάρος του επίπεδου διαβίωσης του εργαζόμενου λαού, των συνταξιούχων, και σε αυτό το σημείο θεωρούμε ότι είναι πρόκληση η θέση της κυβέρνησης, η θέση δηλαδή του κυρίου Λοβέρδου, που λέει ότι με νομοθετική πρωτοβουλία η κυβέρνηση θα απαγορεύσει κάθε αύξηση πέραν όσο λέει το μνημόνιο και όσο έχει υπολογίσει η κατάπτυστη συμφωνία της συμβιβασμένης ηγεσίας της ΓΕΣΕΕ με τους εργοδότες. Σε βάρος βέβαια του δικαιώματος για δωρεάν αναβαθμισμένη σύγχρονη αποκλειστικά δημόσια υγεία. Και χθες συζητήθηκε μέσα στη Βουλή το σχέδιο νόμου για την υγεία, που από εκεί μέσα βέβαια βγαίνει το συμπέρασμα ότι και τα δημόσια νοσοκομεία ως καθαρά
επιχειρηματικές πλέον μονάδες, ναι, θα εμπορευματοποιήσουν παραπέρα το κοινωνικό αγαθό που είναι η υγεία. Και σε αυτό το σημείο μπορεί να συνδεθεί και όσα προβλέπει το άρθρο 27 του σχεδίου νόμου που αναφέρει την εξόφληση προμηθειών νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων σχετικών διαγωνισμών. Πώς άλλαξαν οι καιροί. Να θυμίσω λοιπόν τον ελληνικό λαό που μας βλέπει και μας ακούει ότι το ΠΑΣΟΚ ως αξιωματική αντιπολίτευση ήταν αντίθετο σε μια προσπάθεια που έκανε η Νέα Δημοκρατία στα τελευταία της ως κυβέρνηση. Ότι ξεσήκωσε δηλαδή έναν κικαιώνα προεκλογικού θορύβου για να καταγγείλει την προηγούμενη κυβέρνηση. Σήμερα όμως κάνει ακριβώς το ίδιο. Και εδώ αποδεικνύεται ότι ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία έχουν κοινή βασική επιχειρηματολογία, ότι αυτό το κάνουμε προς χάρη της λειτουργίας των νοσοκομείων για τους ασθενείς, να μην περικοπούν οι προμήθειες από τους εμπόρους, ότι τα οφείλουμε στους προμηθευτές. Μα αυτά τα οφείλατε και τα προηγούμενα χρόνια στους προμηθευτές κτλ. Έτσι λοιπόν το ίδιο το ΠΑΣΟΚ που από το πρωί μέχρι το βράδυ καταγγέλει ότι οι προμηθευτές κοστολογούν με 200, 500, 400% τα υλικά, τα φάρμακα και όλα τα άλλα, από τη μια λέει αυτά και από την άλλη βέβαια φροντίζει για την αποπληρωμή αυτών των ποσών. Και επιπλέον βέβαια με αυτές όλες τις ρυθμίσεις προωθείται η συγκέντρωση της αγοράς στους ισχυρούς ομίλους, στις πολυεθνικές, οι οποίες καθορίζουν και τις τιμές των προϊόντων που παράγουν. Άλλωστε οι τρεις χαμηλότερες τιμές που αναφέρει καθορίζονται και πάλι από τις πολυεθνικές. Και θα πρέπει να σταματήσει αυτό που διατυμπανίζει η κυβέρνηση, ότι με τον τρόπο αυτό που προβλέπει το άρθρο 27 και θα πούμε περισσότερο στην κατάθρο συζήτηση, ότι εξασφάλισε 15% έκπτωση. Μα αυτή η έκπτωση είναι μια μικρή παρονηθία μπροστά στα τεράστια κέρδη των επιχειρηματιών που έχουν πάρει μέσα από την δοσοληψία τους με τα δημόσια νοσοκομεία κέρδη δισεκατομμυρίων ευρώ. Και επομένως είναι μια αιτιολογία φθηνή, γιατί γίνεται νομιμοποίηση ακριβώς όσων προμηθειών έγιναν χωρίς διαγωνισμούς, και αυτοί βέβαια όταν υπάρχουν διαγωνισμοί γίνονται από λίγους μεγάλους επιχειρηματίες που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι γίνεται μέσα και στο Υπουργείο, τι γίνεται μέσα στα δημόσια νοσοκομεία, και από εκεί αποκομίζουν τεράστια κέρδη. Δεν υπάρχει δηλαδή τίποτε άλλο παρά μια ξεκάθαρη νομιμοποίηση όσων κατήγγειλε προεκλογικά το ΠΑΣΟΚ. Έτσι λοιπόν συνεχίζει σε βάρος του δικαιώματος, όπως είπα, για δωρεάν αναβαθμισμένη και σύγχρονη αποκλειστικά δημόσια υγεία. Και αυτή είναι η ξεκάθαρη θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Αλλά όμως υπάρχουν και πολιτικές που γίνονται σε βάρος των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων του λαού. Και είναι πρόσφατα τα μέτρα μέσα και από το μνημόνιο που εκεί ο δημόσιος, ο κοινωνικός χαρακτήρας της κοινωνικής ασφάλισης έχει μείνει πλέον στο περιθώριο. Ότι έχει προωθηθεί ο κεφαλαιοποιητικός χαρακτήρας της ασφάλισης και έτσι ενισχύεται ο τρίτος πυλώνας που προβλέπει βέβαια τη γιγάντωση της ιδιωτικής ασφάλισης. Και μάλιστα σε μια χώρα που το 1 εκατομμύριο είναι τελείως ανασφάλιστο. Δηλαδή, κυρίες και κύριοι βουλευτές, σε βάρος συνολικά της ανθρώπινης αξιοπρεπούς διαβίωσης αναπτύσσεται ο παρασιτικός ρόλος των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Επομένως, το νομικό θεσμικό πλαίσιο τόσο της χώρας μας όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των συμφερόντων αυτών των επιχειρήσεων. Γι' αυτό καμιά εγγύηση δεν εξασφαλίζει τους ασφαλισμένους στις εταιρείες αυτές. Γιατί διαχρονικά οι κυβερνήσεις έχουν τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ευθύνη εποπτείας και λειτουργίας του ιδιωτικού ασφαλιστικού συστήματος.